Το Σάββατο το απόγευμα θα έκανε πρεμιέρα η εκπομπή με τη Βάνα. Τελικά η εκπομπή θα λέγεται με την Τέση. Μία μέρα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η Βάνα Μπάρμπα χάνει τη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας και την αντικαθιστά η Τέση Κουβελογιάννη. Ναι, και εγώ χθες το έμαθα. Αλήθεια το λέω, επειδή δεν συνηθίζω άλλωστε να τρώω εκπομπές. Με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν πριν 1,5 μήνα αυτό, θα εντάξουμε κάποιες εκπομπές του πρόγραμμά μας. Έμαθα εγώ ότι θα είναι η Βάνα, φαντάστηκα ότι εγώ θα κάνω Σαββατοκύριακο μεσημέρι ή κάτι άλλο. Όταν με πήραν τηλέφωνο λοιπόν εχθές, μου είπαν ότι θα κάνω την εκπομπή που θα έκανε η Βάνα. Λεπτομέρειες ακόμα δεν ξέρω. Σε επικοινωνία που είχαμε με τη Βάνα Μπάρμπα, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο. Με τη Βάνα Μπάρμπα μιλήσατε? Όχι. Μα δεν έχω τι να της πω της γυναίκας. Ξέρεις κάτι, η εκπομπή που μέχρι πρότινος, μέχρι χθες ήταν να την κάνεις εσύ, την κάνω εγώ. Δηλαδή, το πιθανότερο είναι να με βρίσει και καλά θα μου κάνει, αλλά δεν φταίω εγώ. Που δεν νομίζω, γιατί η Βάνα δεν έχει διακολλήματα. Η Τέση Κουβελογιάννη, ανανεωμένη, επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 5 χρόνια απουσίας. Συναντήθηκα με τη μαμά μου στο σούπερ μάρκετ και δεν μου μίλησε. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι με ξέχασε και η μάνα μου. Και επειδή στο Dancing with the Stars δεν με φωνάξανε, είπα να κάνω μια εκπομπή στο Extra. Καλό. Θα έχει πολύ λαμπερούς καλεσμένους από όλους τους χώρους. Μαγειρική, η αγαπημένη συνταγή του καλεσμένου. Με μαγείρισα την Αλεξία Αλεξιάδου, που επίσης έχουμε πολύ καιρό να δούμε στην τηλεόραση. Η αγάπη του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ συχνά μου ζητούσαν να ξαναβγω στην τηλεόραση. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε και το MasterChef. Αχ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χρόνο και δεν τα παρακολουθώ. Ο Άκης Πετρετζίκης που έχει δεχτεί έτσι πολλές κριτικές, πώς σας φαίνεται? Είναι και αυτό σε μία ώρα που είμαι στο γραφείο μου, ετοιμάζω το περιοδικό και δεν τον παρακολουθώ. Δεν βλέπετε. Φύγατε από τηλεόραση, δεν βλέπετε και τηλεόραση. Ακριβώς. Έριξε μαύρη πέτρα πίσω της, αλλά επέστρεψε. Όπως και η Τέση Κουβελογιάννη. Η παρουσιάστρια μας μίλησε για την απουσία της από το χώρο και το λόγο που ανέλαβε την εκπομπή. Δεν είχα φτάσει ποτέ σε ένα σημείο αθλειότητας όπως βλέπω στους ανθρώπους μου να μην έχουν να φάνε. Προς Θεού, θα ήμουν και χάριστα αν το έλεγα. Και γι' αυτό ήμουν και επιλεκτική και μέσα στην κρίση. Ακούγεται λίγο αστείο αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Θέλω και χρήματα δικά μου ξανά να έχω στην τσέπη μου. Αλλά φαντάζομαι ότι και το να κάθομαι δεν μου λέει τίποτα. Και όταν μου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία, γιατί να μην αρπάξω? Το ίδιο σκέφτηκε και η Βάνα, μάλλον, αλλά τελικά η Τέση είναι τυχερή.